Καλησπέρα σας. Είμαι ο Τάσος Ζάχος. Ακούτε τη σειρά podcast Futurescapes από το Fortune Greece και την EY. Και φυσικά και σήμερα έχω μαζί μου τον Δημήτρη Δημητριάδη. Γεια σου, Δημήτρη. Καλησπέρα, καλησπέρα, Τάσο. Πώς είμαστε? Εξαιρετικά. Είσαι έτοιμος να μιλήσουμε για κυκλική οικονομία, εφορία, βιώσιμη ανάπτυξη? Μαζί δεν πάνε αυτά? Μαζί πάνε και είναι και ένα θέμα που καίει, γιατί έχουμε έναν πλανήτη ο οποίος έχει πολύ περιορισμένες πηγές, άρα πρέπει να το συζητήσουμε. Μιας και μιλάμε για κυκλική οικονομία, να δώσουμε λίγο στους ακροατές μας να καταλάβουν τι είναι ακριβώς αυτό, δηλαδή πώς ορίζεται η κυκλική οικονομία και αν έχουμε και κάποια πρακτικά παραδείγματα, Δημήτρη. Αυτό που μπορούμε να πούμε στο κομμάτι της κυκλικής οικονομίας είναι ότι στην ουσία υπάρχει η στροφή, η μεγατάση που έχουμε παρατηρήσει, είναι η στροφή προς τα πιο κυκλικά μοντέλα. Δηλαδή έχουμε business models, τα οποία business models πηγαίνουν στην ευαισθητοποίηση προς τον πλανήτη, αλλά όχι στη λογική του greenwashing, δηλαδή στη λογική του ότι okay, αλλάζω κάτι μικρό, πηγαίνω συστημικά και αναθεωρώ το μοντέλο της αλυσίδας, το μοντέλο του εφοδιασμού, κάνω επανασχεδιασμό των διαδικασιών. Άρα δηλαδή κρατάω από αυτό που λες ότι η κυκλική οικονομία δεν είναι μόνο απλές πρακτικές, όπως ας πούμε η ανακύκλωση, αλλά είναι μια συνολική φιλοσοφία, η οποία ας πούμε αν πάμε σε μια βιομηχανία, αφορά όλη την αλυσίδα, την εφοδιαστική, τις διαδικασίες μέσα στη βιομηχανία, το πώς επαναχρησιμοποιείς τα υλικά και μπαίνει και η τεχνολογία πλέον σε αυτό, σωστά? Ακριβώς, και είναι και ένα οικονομικό μοντέλο. Κρατάω αυτό που λες ότι είναι ένα οικονομικό μοντέλο, Δημήτρη, γιατί βλέπουμε πρακτικές κυκλικής οικονομίας που αγγίζουν άμεσα τον καταναλωτή, δηλαδή δίνουν κίνητρα στον καταναλωτή, και αυτό λειτουργεί πολλές φορές. Και παράλληλα βλέπουμε και νέους καταναλωτές, και κυρίως η γενιά Z που έχουμε συζητήσει εδώ σε πολλά επεισόδια για το πώς συμπεριφέρεται, που ταυτίζεται με τέτοιες πρακτικές και εν μέρει τις ζητάει ή τις απαιτεί σε εισαγωγικά από τις εταιρείες για το πώς χρησιμοποιούν τις πρώτες ύλες, τα προϊόντα ή προϊόντα που πλέον μπορεί να μην θεωρούνται χρήσιμα, αλλά μπορούν να ξαναγίνουν, σωστά? Ειδικά με τη γενιά Z, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, θα ξαναπούμε για ακόμη μια φορά, η αίσθηση σκοπού έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και η αίσθηση σκοπού που έχει η γενιά Z όταν ευθυγραμμίζεται με την κυκλική οικονομία και με τις αρχές που μια εταιρεία βάζει, όχι μόνο στο μοντέλο των προϊόντων, αλλά σε όλες τις αρχές της εταιρείας, εκεί έχουμε το perfect match και βλέπουμε τη γενιά Z να γίνεται ambassador και να πηγαίνει έντονα απέναντι ή έντονα θετικά σε ένα μοντέλο που φαίνεται ότι σέβεται αυτές τις αρχές. Σε αυτό το πλαίσιο νομίζω ότι είναι το κατάλληλο σημείο για να υποδεχτούμε την πρώτη μας καλεσμένη. Είναι αναγνωρισμένη για τις προσπάθειες που έχει κάνει στο κομμάτι της αειφορίας και της κυκλικής οικονομίας. Μιλάω για την καθηγήτρια Φίβη Κουντούρη, οικονομικής θεωρίας καθηγήτρια και πολιτικής στην Οικονομική Σχολή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, παλιά ΣΟΕ όπως λέγαμε. Εξαιρετικά. Είναι εκλεγμένη πρόεδρος επίσης της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Ένωσης Οικονομολόγων Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και είναι σήμερα μαζί μας για να μιλήσουμε για κυκλική οικονομία. Να την υποδεχτούμε? Να την υποδεχτούμε. Έχουμε μαζί μας την κυρία Φίβη Κουντούρη. Φίβη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τάσο. Καλώς ήρθες στο Futurescapes. Καλώς σας βρήκα. Εδώ με τον Δημήτρη είπαμε στην εισαγωγή ότι η κυκλική οικονομία είναι πλέον μια ανάγκη που απορρέει από τρεις κυρίους παράγοντες. Δηλαδή είναι κοινωνική απαίτηση, καθώς όλο και περισσότερο οι νέες γενιές ταυτίζονται με τέτοιες πρακτικές. Είναι πλέον μια ανάγκη λόγω της κλιματικής κρίσης και όπως είπαμε και από στοιχεία που θα συζητήσουμε και αργότερα με την EY, έχει και οικονομικό αποτύπωμα σε όσους την εφαρμόζουν σαν πρακτική πλέον. Ναι, κοιτάξτε, αυτό το τρίπτυχο οικονομία, κοινωνία και η διάδραση αυτών με το περιβάλλον είναι η βασική αγωνία του αιώνα μας, της εποχής μας. Σωστά. Και αυτό αντικατοπτρίζεται και στην ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, που αυτή τη στιγμή είναι μαζί με την χάρτα των ανθρώπινων δικαιωμάτων η μόνη παγκόσμια ατζέντα. Άρα 163 χώρες που την υπογράψανε το Σεπτέμβρη του 2015 ήταν στο μόνο πράγμα
που κατάφεραν όλες να συμφωνήσουν. Να βρουν κοινό σημείο. Να βρουν κοινό σημείο. Άρα όλοι συμφωνούμε ότι οι κρίσεις, οι οικονομικές, οι περιβαλλοντικές και οι γεωπολιτικές, τις πιο πολλές φορές έχουν να κάνουν με την λάθος, με τη μία ή φόρο διάδραση μεταξύ του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος και του περιβάλλοντος. Εδώ θέλω να χρησιμοποιήσω κάποια στοιχεία που έχουμε από την έρευνα του ΣΕΒ και της EY και θα τα αξιοποιήσουμε και μετά, που δείχνουν ότι όντως το 53% των εταιριών στην Ελλάδα δηλώνουν ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένες και δεν έχουν και τις κατάλληλες δεξιότητες για να πάνε σε αυτά τα μοντέλα. Το ενθαρρυντικό όμως απ' την άλλη είναι ότι στις μεγάλες επιχειρήσεις, να δω λίγο τα στοιχεία μου, 6 στις 10 σχεδιάζουν να το κάνουν τα επόμενα 2 χρόνια. Θεωρείς ότι θα είναι αργά ή ότι μας παίρνει ακόμα? Οι μεγάλες εταιρείες έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν αυτές στο upskilling και reskilling του εργατικού τους δυναμικού. Να. Και γι' αυτό έχει και νόημα να πάνε να πάρουν ένα δάνειο για την εφαρμογή αυτής της αλλαγής που είναι κοσμογονική για μια επιχείρηση, έτσι. Mm-hmm. Να πας από το γραμμικό στο κυκλικό μοντέλο. Αλλά θα φέρει κέρδη στην επιχείρηση. Είναι μια αλλαγή που αν γίνει σωστά θα είναι κερδοφόρος. Θα είναι κερδοφόρος γιατί θα μειώσει το κόστος και θα αυξήσει το market share. Είναι σημαντική αλλαγή και πρέπει να γίνει, και αυτοί που θα την κάνουν πρώτοι είναι αυτοί που θα κερδίσουν μεγαλύτερο market share και αυτοί που θα είναι και πιο profitable. Η αγωνία είναι για τις μικρές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Οι μικρές επιχειρήσεις που χρειάζονται subsidies για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το upskilling και reskilling. Γιατί είναι ένα τεχνικά δύσκολο πράγμα η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας. Μιλάμε όλοι για ESG, που αυτό σαν λέξη, αυτά τα τρία γράμματα να το πούμε έτσι, περιλαμβάνουν πολλά από αυτά που συζητάμε. Βλέπεις εσύ από την εμπειρία σου ότι εφαρμόζονται στρατηγικές πλέον που δίνουν focus στο ESG κομμάτι και μετρήσιμες κιόλας? ESG, Environmental Social Governance. Αυτή είναι οι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης. 17 στόχοι, 4 εκ των οποίων αφορούν το περιβάλλον, 4 εκ των οποίων αφορούν την οικονομία, mm-hmm, και 8 την κοινωνία. Και ένας 17ος που είναι η συνεργασία για τους στόχους. Λοιπόν, τα ESG είναι ένα framework το οποίο συζητάμε δεκαετίες τώρα. Όμως, τι άλλαξε? 2024, οι μεγάλες εταιρείες υποχρεούνται να υποβάλλουν Corporate Sustainability Report. Σωστά. Αυτό πια είναι μια μεγάλη αλλαγή. Γιατί δεν είναι ένα report όπως αυτά που κυκλοφορούν στις αγορές από από τις μεγάλες εταιρείες. Είναι ένα report που έχει πολύ συγκεκριμένη πληροφορία. Η πληροφορία πρέπει να γίνει monitor, assess και accredited. Digitally accredited, άρα μιλάμε και πάλι για ένα πολύ απαιτητικό framework. Τώρα θα υποδεχτούμε τον κύριο Γεώργιο Παπαστεριάδη, Senior Manager και Consulting Services Operation and Supply Chain της EY. Γιώργο, εδώ μιλάμε στον ενικό, τον κρατάμε, έτσι? Μιλάμε στον ενικό. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες. Γεια σου, Δημήτρη. Ο Γιώργος ήταν εδώ λίγο πριν μαζί μας και άκουσε τη Φίβη. Γιώργο, θα ήθελα να ξεκινήσω λίγο, γιατί πλέον έχετε αρκετά στοιχεία και το expertise εσείς, για να δούμε λίγο πώς όλο αυτό το αφήγημα επηρεάζει τους ίδιους τους καταναλωτές. Mm. Μας ακούνε πολλοί, οι οποίοι μπορεί αυτό να το έχουν στο μυαλό τους όταν αγοράζουν κάτι. Θα δώσω ένα στοιχείο να μου πεις κατά πόσο είναι ισχυρό ή όχι. Έβλεπα από το EY Future Consumer Index ότι στην Ελλάδα το 21% των καταναλωτών βάζουν το περιβάλλον πρώτο στις αγοραστικές τους επιλογές. Εμένα αυτό το ποσοστό μου φαίνεται αρκετά ψηλό. Είναι ένα ποσοστό το οποίο θεωρούμε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, mm-hmm, σε κάθε περίπτωση. Οι τάσεις, τα τελευταία trends δείχνουν ότι ο κόσμος, ο καταναλωτής συγκεκριμένα, αρχίζει και στρέφεται σε προϊόντα τα οποία έχουν μέσα στοιχεία κυκλικής οικονομίας και στοιχεία βιωσιμότητας. Mm-hmm. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα αποτελέσματα από τις τελευταίες έρευνες, τα οποία λένε ότι περίπου ένας στους δύο καταναλωτές είναι διατεθειμένος να πληρώσει κάτι παραπάνω για προϊόντα τα οποία έχουν θετικό αντίκτυπο και κοινωνικό και περιβαλλοντικό. Υψηλότερη τιμή δηλαδή. Αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, mm-hmm, είναι αυτό που σχετίζεται με την νέα γενιά.
Μιλάμε για millennials και generation Z. Z, ναι. Οι οποίοι ουσιαστικά τι είναι, είναι οι ηλικίες οι οποίες έχουν πλέον αγοραστική δύναμη ή είναι έτοιμες να αποκτήσουν αγοραστική δύναμη και δείχνουν μια ευαισθητοποίηση στα θέματα του περιβάλλοντος και αυτό επηρεάζει και τις καταναλωτικές τους προτιμήσεις. Το οποίο θεωρούμε ότι μελλοντικά θα λειτουργήσει και σαν οδηγός και στις επιχειρήσεις στον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουν τους καταναλωτές αυτούς και φυσικά στα αποτελέσματα τα οποία θα σχεδιάσουν. Οι εταιρείες από την πλευρά τους προσαρμόζονται, να το πούμε έτσι. Αναφέραμε και πριν με τη Φίβη κάποια στοιχεία για το ποιες είναι έτοιμες, ποιες εφαρμόζουν πρακτικές κυκλικής οικονομίας. Τι βλέπετε εσείς με βάση τα στοιχεία? Αυτό που βλέπουμε από την αγορά είναι ότι οι μεγάλες εταιρείες, οι μεγάλοι οργανισμοί και κυρίως οι πολυεθνικές εταιρείες που έχουν ένα footprint παγκόσμιο κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα προσπαθούν να επιταχύνουν γιατί, όπως ανέφερε και η Φίβη νωρίτερα, βλέπουν μια ευκαιρία εκεί όσον αφορά το business. Βλέπουν ένα business growth μέσω μακροπρόθεσμο, αλλά βλέπουν και σημαντικές εξοικονομήσεις όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τις ύλες τους, τις πρώτες τους ύλες και κατ' επέκταση τα έξοδά τους. Οι μεγάλες επιχειρήσεις προσπαθούν να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα μέσα στην αγορά, τρέχοντας, προσπαθώντας να βγουν μπροστά σε τέτοιου είδους πρακτικές και να κερδίσουν το μερίδιο της αγοράς από τους καταναλωτές που έχουν τέτοιες ανησυχίες. Αλλά για να το πετύχουν αυτό, θα πρέπει να βάλουν στο παιχνίδι ένα οικοσύστημα το οποίο είναι και εκπαιδευμένο, έχει και τις υποδομές και μπορεί long term να τους υποστηρίξει. Ουσιαστικά το οικοσύστημα γίνεται, περνάμε από τη σχέση επιχείρησης προμηθευτή και δημιουργείται ένα partnership προς την ίδια κατεύθυνση. Από το γραμμικό στο κυκλικό που έχουμε. Από το γραμμικό στο κυκλικό.